Everybody.
Μιχάλη Στεφανάκη, άνετη επικράτηση εδώ στο γήπεδο του Περάματος απέναντι στη Δόξα για την ομάδα σου. Θα θέλαμε δύο λόγια για το παιχνίδι. Ναι, εμείς είχαμε πει όλη τη εβδομάδα ότι η Δόξα είναι μια ομάδα που θέλει βαθμούς γιατί είναι σε δύσκολη βαθμολογική θέση. Παίζει για τη σωτηρία της. Παίξαμε πολύ δυνατά. Καταφέραμε τα πρώτα λεφτά να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Φτυχήσαμε στο 30 να προηγηθούμε. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο να βάλουμε και δεύτερο τέρμα. Με τη Δόξα βέβαια δίχως να μας απειλεί. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι ξεκίνησαμε δυνατά. Ευτυχήσαμε νωρίς να κάνουμε το 2-0. Λυθήκανε μπορώ να πω τα πόδια των παιχτών μου. Έβαλα και τον πάγκο με μικρά παιδιά. Δείξαν και αυτά όρεξη. Καλά στοιχεία. Πράγμα το οποίο μας ευχαριστεί γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Πιστεύω ότι κερδίσαμε δίκαια. Έχουμε και στη Δόξα καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε εσάς. Στέλιο Βρωτάκη, ήταν για την ομάδα σήμερα εδώ στο γήπεδο του Περάματος από τον τοπικό Αστέρα. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι. Δίκαια κέρδισε η ομάδα του Περάματος. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εμείς είχαμε το σημασία ότι μπορούσαμε να, πάρουμε κάποιο βαθμό. Προσπαθήσαμε, κάναμε κάποιες ευκαιρίες, δεν μας βγήκανε. Εντάξει, δίκαια το πέραμα, συνεχίζουμε. Πιστεύω στην πορεία μας πάμε ακόμα καλύτερα. Καλή συνέχεια.